Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Μπαρδούνη, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Θέλω να ξεκινήσω με την ιστορία με τους γείτονές μας, τους Τούρκους. Είχε πριν 2-3 μέρες είχε βγει μια τουρκική εφημερίδα και έλεγε ότι είναι πολύ θετικό που η Ελλάδα σταμάτησε να συμπληρώνει τα όποια κενά έχει εξοπλιστικά σε κάποια νησιά, τα οποία είναι υποαμφισβήτηση από την Τουρκία. Πέρασαν περίπου 2 ημέρες για να υπάρξει μια επίσημη απάντηση σε αυτό, πλην το ότι βγήκε ο κ. Δένδιας και είπε ότι ό,τι απειλείται δεν αποστρατικοποιείται. Δηλαδή, τα υπόλοιπα νησιά που δεν απειλούνται άμεσα αποστρατικοποιούνται. Κύριε Μπαρδούνια, τα πρόσφατα αυτά δημοσιεύματα που αναφέρατε κι εσείς στην Γέννησα ΦΑΚ, την τουρκική εφημερίδα που ισχυρίζεται, που ισχυρίζεται ότι η Αθήνα σταμάτησε να εξοπλίζει τα νησιά, και η απάντηση του κυρίου Υπουργού ότι ό,τι απειλείται δεν αποστρατεύεται, ό,τι απειλείται δεν αποστρατικοποιείται, ουσιαστικά τι κάνει, αποκαλύπτει την ουσία των συζητήσεων στη Νέα Υόρκη. Συνέχεια είναι αυτά που περιλαμβάνουν υποχωρήσεις και μόνο. Είναι φανερό ότι ό,τι αποφεύγει να αναφερθεί η ελληνική κυβέρνηση, τα μαθαίνουμε εμείς από την τουρκική πλευρά. Η διάψευση τώρα, αν θέλετε, που αναφέρατε του κυρίου Υπουργού, εμείς θα λέγαμε ότι είναι λόγια κενά περιεχομένου. Και το λέμε αυτό γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και σε αυτό έχει και την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, πάνε μαζί αυτή στην πυθύνια εκτέλεση των ατοικών εντολών στα πλαίσια της ενίσχυσης του πολέμου της Ουκρανίας. Τι και έκαναν τον περασμένο Ιούνιο, και το αποκάλυψε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αυτό, κάτι που η κυβέρνηση το έκρυβε πάρα πολύ προσεκτικά, έστειλε στην Ουκρανία πάνω από 2.000 ρουκέτες του συστήματος πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων RM-70. Έστειλε 17.000 πολύτιμα βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών και άλλα 70 πολύ πρόσφατα. Έστειλε πάνω από 3 εκατομμύρια φυσίγγια 762 χιλιοστών. 60 πυράβλους αντιεροπορικούς πραγματικά πολύτιμους και δισεύρετους στίγκερ. Να συνεχίσω, 1.100 φορητούς αντιαρματικούς πυράβλους RPG. 70, τα είπαμε τα 70 και τα 70 χιλιάδες. Αυτά όλα είναι η κορυφή του παγόβουνου την οποία αποκάλυψε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν διέψευσε ποτέ η κυβέρνηση. Και φυσικά είναι τεράστιες οι ποσότητες που ενδεχομένως να έχουν πάει και δεν γνωρίζουμε. Τι είναι αυτό το? Είναι η επιθυμία της αστικής τάξης της Ελλάδας αλλά και της αστικής τάξης της Τουρκίας, αυτή η αφαίρεση αυτού του πολύτιμου, αν θέτεις, των πολύτιμων στοιχείων ισχύως από τα νησιά, αποτελούν την επιθυμία και τεκμηριώνουν την επιθυμία των δύο αστικών τάξεων για συνεκμετάλλευση και συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Και αυτό προχωράει. Αρέσει, δεν αρέσει, το κρύβει, δεν το κρύβει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον είναι γεγονός. Δρομολογείται η συνεκμετάλλευση και η συνδιαχείριση του Αιγαίου υπό την αιγίδα του των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Και αυτές οι εξελίξεις πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Εμείς καλούμε το λαό σε υπαγρύπνηση. Τον ενημερώνουμε πραγματικά όσο μπορούμε. Η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας είναι αδιαπραγμάτευτα. Αυτό το μήνυμα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που στηρίζουν αυτές τις επιλογές της κυβέρνησης από τον λαό. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να το πάρει και με αφορμή τις μεθαυριανές. Σε 3 μέρες έχουμε τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Και δεν είναι άσχετα αυτά τα γεγονότα από τις επιλογές των δημοτικών και περιφερειακών ηγεσιών οι οποίες θα αναδείχνουν. Γιατί έχουν βάλει το χέρι τους κι αυτοί. Δέστε την Αλεξανδρούπολη, δέστε το άκτιο της Πρέβεζας, δέστε όλες τις περιοχές που έχουν μετατραπεί σε αμερικανικές βάσεις. Δέστε τις περιοχές που επιπλέον ζητούν οι Αμερικάνοι να κάνουν βάσεις στα νησιά μας. Είναι η χώρα μας πλέον
μια απέραντη αμερικανική βάση και είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο για το λαό. Όπου υπάρχουν ξένα στρατεύματα και βάσεις, στοχεύονται και δεν χρωστάει τίποτε ο ελληνικός λαός να είναι στο στόχαστρο καθενός για να προωθηθούν τα συμφέροντα των υπεριαλιστών και επί του προκειμένου του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι για να το κλείσουμε αυτό. Πιστεύετε ότι, γιατί λένε κάποιοι ότι η παρουσία των Αμερικανών στην Ελλάδα είναι μια εγγύηση ασφάλειας προς τη χώρα μας έναντι επιθετικών αποφάσεων της Τουρκίας, ότι δεν θα τολμήσει να κάνει μια κίνηση από τη στιγμή που είναι οι Αμερικανοί στην Ελλάδα. Δεν τι απαντάτε? Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και μάλιστα από τις ισχυρότερες χώρες του ΝΑΤΟ. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα. Θα πρέπει να δούμε, για να κατανοήσουμε και την απάντηση που θα δώσω στο ερώτημά σας, ότι αυτή τη στιγμή η φαραωνική, επιτρέψτε μου την έκφραση, να χρησιμοποιήσω, εξοπλισμούς στους οποίους προβαίνει η Ελλάδα την περασμένη τετραετία από την Επιτροπή Εξοπλιστικών για Έγκριση, πέρασαν πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η φαραωνική εξοπλισμή που δίνει η Ελλάδα, που υπονομεύουν το μέλλον γενιών και γενιών, δεν πάνε για να ενισχυθεί η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία. Πάνε για να ενισχυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ευρύτερα το ΝΑΤΟ. Και οι επιδιώξεις αυτής της λικοσυμμαχίας και των ΗΠΑ δεν κινδυνεύει, αν θέλει, δεν διακυβεύεται αυτή τη στιγμή κατά τα πλαίσια του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ κάτι άλλο. Αυτοί έχουν τους στόχους τους. Και αν θέλετε να σας πω και το άλλο, η πολιτική του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ προκειμένου να κρατήσουν, να κρατούν την Τουρκία στο λεγόμενο δυτικό στρατόπεδο, τι κάνει ουσιαστικά? Υπονομεύει την, ή μάλλον ενισχύει την επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό, όπως το λένε, της Τουρκίας. Δεν μας προστατεύει σε καμιά περίπτωση η παρουσία του ΝΑΤΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Είχε καλέσει την ατοϊκή αρμάδα και παραμένει ακόμα ανάμεσα στα νησιά μας στο Αιγαίο. Υπήρξε άραγε ποτέ στιγμή τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη να παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο πάνω από τα καταστρώματά του? Ποτέ. Άρα λοιπόν αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, και το μόνο στοιχείο το οποίο μπορεί να προασπίσει την κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας είναι η ισχύς του ελληνικού λαού με πρώτο μέλημά του να διώξει από τη χώρα μας το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η μόνη ασφάλεια. Επειδή το ΚΚΕ συχνά και στην στρατηγική του πατάει πάνω σε αυτό που λέμε η λαϊκή συμμετοχή και η ενεργοποίηση του λαού. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Παπαναστάση. Βλέπουμε ότι έχουμε μια ακρίβεια που έχει σαρώσει τα πάντα, μια δύσκολη καθημερινότητα. Βλέπουμε να πηγαίνει κάποιος στο νοσοκομείο και να περιμένει ώρες ατέλειωτες για να εξυπηρετηθεί. Βλέπουμε να υπάρχουν προβλήματα στις συγκοινωνίες. Απ' την άλλη όμως, βλέπετε ότι ο κόσμος δεν ενεργοποιείται. Πέρασε το εργασιακό, ελάχιστοι ενεργοποιήθηκαν. Και βγαίνει η κυβέρνηση και λέει, μα τι λέτε, τι κάνετε, ο κόσμος συμφωνεί με αυτά που κάνουμε, γι' αυτό δεν βγαίνει στους δρόμους, το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Μπαρδούνια, δεν πρέπει να συγχαίουμε, για παράδειγμα, το 41% ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και να το βαφτίζουμε αυτό αποδοχή αυτής της απάνθρωπης αντιλαϊκής πολιτικής. Είναι άλλα τα στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν, αν θέλετε, αυτή την ανοχή ή αυτή την ακραία, σε ακραία περίπτωση, ονομασία στήριξη της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα σας αντιπαραθέσω το επιχείρημα ότι αυτή τη στιγμή η ίδια η κοινωνία, οι εργαζόμενοι, ο λαός βρίσκονται σε μία ζήμωση. Είναι χαρακτηριστική η αργή με ναι, αλλά σταθερή ενίσχυση της μόνης δύναμης που αντιπολιτεύεται αυτή την πολιτική και είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Βλέπουμε λοιπόν, και είναι ίσως το πιο αισιόδοξο μήνυμα αυτή τη στιγμή, απέναντι σε μια πολιτική που έχει τη στήριξη του συνόλου των αστικών κομμάτων, όχι μόνο των κυβερνητικών.
τα οποία, αν θεωρήσουμε κόμματα τα οποία κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και αναφέρουμε στον ΣΥΡΙΖΑ και στον ΠΑΣΟ. Αυτή ακριβώς η σταδιακή αμφισβήτηση, η οποία σταδιακά γιγαντώνεται και είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνει η κάλπη στους όρους εργασίας. Όλοι κοιτάνε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην πρωτεύουσα αλλά και στην περιφέρεια, οι μόνες δυνάμεις οι οποίες πραγματικά αντιπαρατίθεται με πολιτικούς όρους και λένε ότι, για παράδειγμα θα σας πω, τα θέματα υγείας, η εσχρή κατάδεια νοσοκομείων και πρωτοβάθμιας υγείας, τα κέντρα υγείας, για αυτή την εσχρή κατάσταση έχουν τεράστιες ευθύνες οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αντιπαραθέτει αυτή την κριτική και γίνεται πραγματικά αποδεκτή. Είναι το στοιχείο που μας δίνει και τη δύναμη μέσα σε μια ευρύτερη σιωπή που γίνεται προσπάθεια από το αστικό σύστημα να κλείσει και να περιχαρακώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, μας δίνει τη δύναμη και πολεμάμε και τα αποτελέσματα θα τα δούμε και την Κυριακή στις 8 του μηνός με τις δυνάμεις της λαϊκής συσπήρωσης και στο επίπεδο του Δήμου και στο επίπεδο της περιφέρειας. Μάλιστα. Αισιοδοξείτε δηλαδή? Είμαστε πραγματικά αισιόδοξοι και δεν είναι κάτι έολο ή φραστικό εκφραζόμενο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό το βλέπει ο κάθε ένας και φυσικά δεν θα αναφερθώ και στα γκάλωπ τα οποία πραγματικά δίνουν δυνάμεις αυξημένες στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το βλέπουμε κάθε μέρα σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε σπίτι, σε κάθε συνέλευση και σύσκεψη που οργανώνουμε. Ότι οι δυνάμεις του ΚΚΕ, οι θέσεις του ΚΚΕ γίνονται αποδεκτές και στηρίζονται ευρύτερα. Κύριε Παπαναστάση, έχω ένα μήνυμα από μία φίλη ακροάτρια, την κυρία Χαρά, και λέει το εξής. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν ακούω τους βουλευτές του ΚΚΕ να κάνουν κριτική για τα κόμματα, τα αστικά που κυβέρνησαν την Ελλάδα και ουσιαστικά η μεγαλύτερη κριτική τους, η περισσότερη ώρα, στρέφεται κατά του ΣΥΡΙΖΑ. 4,5 χρόνια στην εξουσία ήταν. Όλοι οι άλλοι ήταν δεκαετίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους θέει. Κύριε Μαρδένια, καταρχάς να σου πω με πολύ σεβασμό στην κυρία Χαρά και στην άποψη της. Χαιρόμαστε να ακούμε κριτική και να στεκόμαστε και έχω την αίσθηση πως η κριτική από την κυρία Χαρά είναι καλοπροαίρετη. Μιλάμε τόση ώρα. Οι στοχεύσεις μας ήταν κατά της κυβέρνησης, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Η πολιτική στα βασικά θέματα, και απευθύνομαι στην κυρία Χαρά αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε με πολύ σεβασμό στο πρόσωπό της, να της πω ότι την περασμένη τετραετία η κυβέρνηση έφερε νομοθετήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε πάνω από το 40% αυτών των νομοθετημάτων που στα κύρια ήταν πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό. Το ΠΑΣΟΚ στο 70%. Και ήθελα να εξηγήσω ότι αν θέλετε, τα ομογενοποιούμε αυτά τα τρία κόμματα που κυβέρνησαν. Στα κύρια στοιχεία συμφωνούν απόλυτα. Στα δευτερεύοντα βεβαίως και υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις. Εμείς λοιπόν μιλάμε για εκφραζόμενη και εφαρμοζόμενη πολιτική, για τις στοχεύσεις αυτής της πολιτικής που εκπορεύονται από την άρχουσα τάξη όπως τη λένε κάποιοι. Οικονομική ολιγαρχία τη λένε άλλοι. Αστική τάξη τη λέμε εμείς και αυτά τα κόμματα είτε αρέσει είτε δεν αρέσει υπηρετούν την πολιτική και τα συμφέροντά τους, που είναι συμφέροντα για την αύξηση της κερδοφορίας τους, είτε εγχώρια είτε με την εμπλοκή στις λικοσυμμαχίες όπως είναι το ΝΑΤΟ, με βασικό σχέδιο και στόχο την αύξηση των κερδών τους. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαναστάση, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός μας είναι αμήλικτος. Πρέπει να πάω διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό απόγευμα. Καλά, κύριε Μπαρδούνια. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Γεια σας.